Το άρθρο 120 του Συντάγματος επιβάλλει σε όλους μας, με βάση τον όρκο μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην παραβιάζεται το Σύνταγμα, και σήμερα έχουμε μία προσπάθεια από την κυβέρνηση για μία αντισυνταγματική μεθόδευση. Μία καταστρατήγηση του Συντάγματος με πρωτοφανή και απροκάλυπτα χαρακτηριστικά. Είναι το ελάχιστο που μπορώ και εγώ και όλοι μας να κάνουμε με βάση τον όρκο μας. Και σε αυτό ανταποκρινόμαστε. Και είναι υποχρέωση όλων μας, γιατί η τήρηση του Συντάγματος είναι βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα της δημοκρατίας και για την προάσπιση και την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας όταν μιλάει για τον συνταγματικό κανόνα, διότι τον έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές. Είναι η κυβέρνηση των παρακολουθήσεων. Είναι η κυβέρνηση που επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές. Είναι η κυβέρνηση που θέλει να κρύψει την ευθύνη πολιτικών προσώπων για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι η κυβέρνηση η οποία βαρύνεται το τελευταίο διάστημα με ένα μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Και αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ανώτατος αιρετός θεσμός της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν ακόμα στη μέση ενός νέου σκανδάλου, αυτό με τα διαχείριση δεδομένων, και η κυβέρνηση μας λέει ότι ήρθε η ώρα στη χώρα μας να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ, με τη μορφή παραρτημάτων, λέει, μητρικών ιδρυμάτων, ως νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από αναγνωρισμένα ανώτατα ιδρύματα της αλλοδαπής. Πρώτα απ' όλα παίζετε με τις λέξεις. Δεν τα λέτε ιδιωτικά, τα λέτε μη κρατικά. Ερώτημα πρώτον, έχουμε κρατικά πανεπιστήμια? Εγώ γνωρίζω ότι έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτός είναι ένας λόγος ότι απεχθάνεστε οποιαδήποτε χρήση του όρου δημόσια. Σας ενοχλεί ο δημόσιος χώρος, σας ενοχλεί η δημόσια παιδεία, σας ενοχλεί η δημόσια υγεία. Όλα τα δημόσια αγαθά σας ενοχλούν. Αφού δεν είναι εμπόδιο το άρθρο 16, τόσα χρόνια γιατί δεν περνούσαν τέτοιες ρυθμίσεις? Γιατί αναφερόσασταν στην αναθεώρηση του άρθρου 16? Μόνιμη αποδόση αυτή ήτανε. Δεν ήταν αληθής οι τότε τοποθετήσεις? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αληθέστατες ήταν. Και η ρύθμιση που φέρνετε προφανώς απαιτεί αναθεώρηση συντάγματος. Σε μια συζήτηση όμως για την αναθεώρηση του 16. Όχι. Για την παράκαμψη του 16 ανοίγεται συζήτηση. Και για τη διαστρέβλωση του νοήματος. Και ενώ υπάρχουν και πολλές αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, όπως και η πρόσφατη, η 992-2023. Υπάρχει ή όχι? Θα μας τη διαβάσετε, παρακαλώ. Τι άλλαξε? Σας ήρθε ξαφνικά η φώτιση? Πολύ απλά τώρα έχουμε μια κυβέρνηση ασίδωτη, η οποία δεν διστάζει μπροστά σε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, που παρεμβαίνει εις βάρος όλων των κανόνων και όλων των θεσμών, και το κάνει με θράσος και με υποκρισία. Για να τακτοποιήσετε κολλητούς σας και να παίξετε το παιχνίδι της εξουσίας, βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Γιατί δεν περιμένετε την αναθεωρητική διαδικασία στο τέλος του 24, που εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε ξεκάθαροι για την υπεράσπιση του άρθρου 16? Η απάντηση είναι απλή και σας την καταθέτουμε. Δεν περιμένετε και παρακάμπτετε αναθεωρητικές διαδικασίες, γιατί είναι πολλά τα λεφτά και τα συμφέροντα πίσω από την ανατοποίηση των κολεγίων. Είναι πολύ ισχυροί ενδιαφερόμενοι και αυτό φαίνεται από τη δική σας κολοτούμπα. Το άρθρο 16 ισχύει και δεν έχει αναθεωρηθεί. Οποιοδήποτε νομοθέτημα και αυτό που φέρνετε είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικό. Οι μεθοδεύσεις σας απαξιώνουν την ένομη τάξη. Απαξιώνουν το Σύνταγμα. Και ανησυχούμε, κύριε Πιερακάκη, τι άλλο δρόμο ανοίγεται για νέες αυταρχικές επιλογές? Η ζήτηση αυτή θα κριθεί και πώς θα συνεχίσει την πορεία της αυτή η κατάφορα αυταρχική, αντιδημοκρατική και με αντισυνταγματικές λειτουργίες κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εδώ και για να σταματήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και για να σταματήσουμε συνολικά τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι προσανατολιστική και κινδυνεύει να χάσει το νόημα.